Δυστυχώς η σημερινή μας συνάντηση λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο που η Ελλάδα και ο Ελληνισμός εμφύει εξαιτίας του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και ανάμεσα στα θύματα τα οποία θρηνούμε, συγκαταλέγονται οι δύο Κύπριοι φοιτητές. Θέλω με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους ομολόγους μου από όλες τις χώρες που από την πρώτη στιγμή έδειξαν την αλληλεγγύη τους. Και το Υπουργείο Εξωτερικών και οι αρχές μας έλαβαν πλήθος μηνυμάτων συμπαράστασης, κινήσεις όπως της αλβανικής και της κυπριακής κυβέρνησης να κηρύξουν εθνικό πένθος μας συγκινούν βαθύτατα. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για ζητήματα διμερών σχέσεων, αλλά και για τις σημαντικές διεθνείς εξελίξεις. Με έμφαση, όπως καταλαβαίνετε και είναι φυσικό, στις προσπάθειες για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Το κυπριακό αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εμείς συνεχίζουμε την αμέριστη στήριξή μας για την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, βασισμένης στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μιας λύσης, δηλαδή, κοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας, συμβατής με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συζητήσαμε επίσης για τις προσπάθειες να αποτρέψουμε την αναβάθμιση του ψευδοκράτους διεθνώς. Επίσης, συζητήσαμε για την κινητοποίησή μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στους στρατηγικούς και περιφερειακούς μας εταίρους. Θέλω να εκφράσω από αυτό εδώ το βήμα τα ειλικρινή και βαθιά συλληπιτήρια του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, της κυβέρνησης και του κυπριακού λαού. Το αρχικό ζήτημα ήταν το κυπριακό, για το οποίο η Ελλάδα διαχρονικά υπήρξε το στήριγμά μας. Σήμερα εστιάσαμε στην προσπάθεια αντιμετώπισης της συνεχιζόμενης τουρκικής αδιαλαξίας. Το όραμά μας, το κοινό όραμά μας, είναι η επανένωση της Κύπρου. Στόχος μας ήταν και παραμένει η επίλυση του κυπριακού προβλήματος, πάντα εντός του συμφωνημένου πλαισίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στη βάση της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα και στηριζόμενο στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούμε διχοτομικές λύσεις ή λύσεις τύπου δύο κρατών στην Κύπρο. Σε πλήρη συνεννόηση με την Ελλάδα, ευελπιστούμε ότι μέσα από τις πρωτοβουλίες που θα αναλυφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα επιτρέπουν την επανέναρξη των συνομιλιών.